Και είμαστε εδώ για λόγους ανάγκης. Η Θεσσαλονίκη με κόπο κατάφερε εκείνον τον φοβερό Νοέμβριο του 2020, με κόπο επαναλαμβάνω κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Και είμαστε εδώ σήμερα για να μην ξαναέχουμε τα ίδια. Ο ιός έχει ένα φίλο, ένα σύμμαχο, που είναι ο συνωστισμός. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, τηρήστε τους κανόνες. Ξέρουμε ότι έχετε κουραστεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόπος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί από εσάς θέλουν να εργαστούν σε επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή. Ωστόσο, είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας με τις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση, τη στήριξη των επιχειρήσεων, την ενίσχυση των ανέργων, τη στήριξη όλων εκείνων που υφίστανται ζημιά λόγω του κορονοϊού. Σήμερα έγινε μια σύσκεψη εδώ με παρόντες σχεδόν όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο μέχρι τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι η σύσκεψη κατέληξε σε ένα συμπέρασμα το οποίο διατύπωσε προηγουμένως ο κ. Περιφερειάρχης. Ότι θα τηρήσουμε τα μέτρα με προσήλωση, με σεβασμό και αυστηρότητα. Ότι δεν θα αποκλίνουμε από τους κανόνες για να μην υπάρχει διασπορά του ιού. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων, δεν έχουμε έκρηξη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είμαστε εδώ για να προλάβουμε πιθανή νέα διασπορά και πιθανούς νέους κινδύνους. Το φως στο τούνελ σιγά σιγά το βλέπουμε και δεν είναι άλλο από τους εμβολιασμούς. Οι εμβολιασμοί γίνονται κανονικά, με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με τον εφοδιασμό των εμβολίων. Σε λίγο ο Νίκος Χαρδαλιάς θα επισκεφθεί το χώρο αυτόν, ο οποίος πρόκειται να γίνει το νέο κέντρο εμβολιασμού, το μεγάλο κέντρο εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο κέντρο που θα εμβολιάζει χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα, που θα στεγάζεται σε κάποιο κτίριο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Και εγώ ταυτόχρονα θα μεταδώσω στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσουμε σύσκεψη πώς οι έλεγχοι των ηλεκτρικών αρχών μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα και πραγματικά και ταυτόχρονα με συνεχείς επικοινωνίες με τις τοπικές αρχές. Θα εμποδίσουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται από διάφορους ασυνείδητους και αμελείς να ενισχύσουν αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγει η πόλη, δηλαδή τη διασπορά του ιού. Θα νικήσουμε και θα απελευθερωθούμε όταν κάθε μέρα εμβολιάζουμε χωρίς προβλήματα τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας. Κάθε ένα νέο κρούσμα, κάθε μια εισαγωγή στη ΜΕΘ, κάθε μια εισαγωγή σε απλή κλίνη στο νοσοκομείο εμποδίζει και αναστέλει τους εμβολιασμούς. Διότι νοσηλευτικό, υγειονομικό προσωπικό ασχολείται με την νοσηλεία και όχι με τον εμβολιασμό. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί την υψίστη μας προτεραιότητα. Σας καλούμε λοιπόν όλους, σας καλούμε φίλες και φίλοι της Θεσσαλονίκης, θερμή παράκληση, παρά την κόπωση, να σεβαστούμε τους κανόνες, να σεβαστούμε τους νόμους, να σεβαστούμε όλα εκείνα τα οποία εισηγούνται οι υπεύθυνοι επιστήμονες και να πάμε προς την απελευθέρωση μέσα σε λίγους μήνες. Ευχαριστώ πολύ.